Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 22 Απριλίου, έξω επικρατεί ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Η ώρα είναι 3 ακριβώς, ξεκινάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Καλεσμένη είναι η διεθνούς φήμης μέτζο σοπράνο, η κυρία Κασάνδρα Δημοπούλου Μοδινός. Η κυρία Μοδινός είναι διεθνούς φήμης καλλιτέχνηδα, λυρική. Είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του Δημοτικού Οδείου Σερβίων και υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με την ανατροπή δημιουργία. Έχουμε να πούμε πολλά με την κυρία Δημοπούλου Μοδινός στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Τώρα στο πρώτο μέρος είναι όλα έτσι όπως τα γνωρίζετε με τους ανταποκριτές μας από τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και φυσικά όπως κάθε μέρα είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Χριστόδουλος για την ειδησιογραφία της ημέρας. Καλησπέρα Βαγγέλη. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Το ευχάριστο Φωτεινή είναι ότι πλέον με τα τελευταία δεδομένα, θα τα μάθουμε και στα δελτία ειδήσεων σήμερα και στα δελτία καιρού βεβαίως, θα κάνουμε Πάσχα με καλό καιρό. Μακάρι. Είναι το ευχάριστο τουλάχιστον με τα μέσα στιγμής δεδομένα και με την ενημέρωση από τον Γιώργο Βασιλιάδη ότι πηγαίνουμε σε μια εβδομάδα, μια μεγάλη εβδομάδα που θα έχει κάποιες διαφοροποιήσεις ο καιρός, αλλά τουλάχιστον την κορύφωση του Θείου Δράματος και την Ανάσταση και μετά βεβαίως την Κυριακή του Πάσχα θα έχουμε καλό καιρό. Καλές καιρικές συνθήκες και για την απαραίτητη εκδρομή στην φύση για πολλούς από εμάς. Αυτά λοιπόν για τον καιρό. Όσον αφορά τα της αυτοδιοίκησης και των ευρωεκλογών, επειδή έχει γίνει τόσο συχνή η εμφάνιση εκδηλώσεων και η εμφάνιση φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και ευρωβουλευτών που κάνουν εκδηλώσεις από εγγένεια εκλογικών κέντρων μέχρι ενημέρωση για το πώς πηγαίνουν τα ψηφοδέλτιά τους, επειδή θα πρέπει να αφιερώσουμε όλη την εκπομπή μας σε αυτά. Εάν ήταν να ασχοληθούμε, να υπενθυμίσω απλώς ότι ό,τι δεν προλαβαίνουμε να αναφέρουμε την εκπομπή μας, μπορούν να τα βλέπουν τηλεθεατές στο site μας flashpavlatv.gr, όπου ανεβαίνουν εκτός από τα θέματα της επικαιρότητας και θέματα από όλο τα είδη το ρεπορτάζ. Τι ωραίο ρεπορτάζ έχεις πρώτο, Βαγγέλη, εδώ με τις λαζαρίνες. Βεβαίως. Είναι το διαφορετικό της ημέρας. Πέρα λοιπόν από όλα αυτά, όλα τα νεότερα για την αυτοδιοίκηση, για τις εκλογές σε δήμους και σε περιφέρεια. Ό,τι εκδήλωση καταγράφει η κάμερα του Flash, ανεβαίνουν αυτόματα στο site μας flashpavlatv.gr. Να ξεκινήσουμε με κάτι διαφορετικό. Προσπαθούμε τις Δευτέρες, την πρώτη μας είδηση, να την δίνουμε με διαφορετική, να δίνουμε μια διαφορετική είδηση μάλλον, να είναι πιο χαρούμενη από την κρίζα επικαιρότητα ή αν θες τη σοβαρή επικαιρότητα. Χθες η κάμερα του Flash, ο Νεκτάριος Δουγαλής συγκεκριμένα, βρέθηκε σε μια πολύ όμορφη συναυλία, την Ιαρινή συναυλία που συνδιοργάνωσαν ο ΑΠΝ, του Δήμου Κοζάνης και το Δημοτικό Οδείο. Πολύς κόσμος γέμισε την αίθουσα τέχνης, αλλά αυτό που θα εντυπωσιάσει τους φίλους της μουσικής είναι το εξαιρετικό επίπεδο των μουσικών, που είναι παιδιά βεβαίως. Είναι παιδιά, πάμε να δούμε. Ήταν ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Θα δούμε μεγαλύτερα απόσπασματα από τη συναυλία και τις δηλώσεις στα δελτία ειδήσεων σήμερα, 6.30 και 9. Τώρα, να υπενθυμίσουμε ότι αυτές τις ημέρες έχουμε διαφοροποίηση του ωράριου λειτουργίας των καταστημάτων, λόγω ακριβώς της μεγάλης εβδομάδας και της κορύφωσης των γιορτών το Πάσχα. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το ωράριο στην Κοζάνη και επιπλέον γίνεται ένα κάλεσμα από τους εμπόρους, τους πολίτες καταναλωτές, να εμπιστεύονται την τοπική αγορά. Όχι μόνο για λόγους στήριξης της τοπικής οικονομίας, αλλά και γιατί υποστηρίζουν οι έμποροι της Κοζάνης ότι το προϊόν τους δεν έχουν ζηλέψει σε τίποτα του ανταγωνισμού άλλων περιοχών. Ίσα-ίσα είναι και πολύ πιο φθηνά, εάν κανείς συνυπολογίσει το πόσο έξτρα κόστος έχουμε μετακινούμενη σε άλλες περιοχές. Άρα, γίνεται ένα κάλεσμα στους πολίτες, όχι να εμπιστευτούν τυφλά ντόπια αγορά, να κάνουν την έρευνα αγοράς τους και αφού αξιολογήσουν ως θετική την κίνηση των εμπόρων, να την επιβραβεύσουν αγοράζοντας από αυτούς. Πάμε να δούμε. Ναι, από σήμερα ξεκινάει το εορταστικό ωράριο. Τα καταστήματα είναι ανοιχτά αυτή τη βδομάδα και το πρωί και το απόγευμα. Τα πρωινά είμαστε ανοιχτά από τις 9 έως τις 2 και τα απογεύματα από τις 5 έως τις 9. Τη Μεγάλη Παρασκευή θα είμαστε ανοιχτά από τις 12 έως τις 7 και το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 έως τις 4. Κυριακή και Δευτέρα, Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα κλειστά και στη συνέχεια μπαίνουμε κανονικά στο ωράριο μας το γνωστό.
Είναι βεβαίως και μια αύξηση της κίνησης λόγω των εορταστικών αγορών. Σίγουρα, εντάξει, είναι τελευταία εβδομάδα. Βέβαια, έχει συρρυκνωθεί τόσο πολύ η αγορά και η κίνηση. Δεν είναι καλό. Όταν περιμένουμε τις τελευταίες 7 μέρες για να δουλέψουν όλα τα καταστήματα, αυτό είναι κακό και σίγουρα δείχνει μια αρρωστημένη κατάσταση της αγοράς. Πάντα ελπίζουμε και αισιοδοξούμε. Τα καταστήματα πάντα προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Είναι έτοιμα πάντα για το καλύτερο. Προμηθεύονται τα πάντα, δηλαδή ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει για το μαγαζί του και φυσικά για τον κόσμο. Από εκεί και πέρα ελπίζουμε και αυτή τη χρονιά και αυτή τη μεγάλη εβδομάδα να δουλέψουμε καλύτερα, τόσο ώστε να καλύψουμε τα τρέχοντα έξοδα. Το μήνυμα είναι εμπιστοσύνη στην τοπική αγορά, στην τόπια αγορά. Πάντα αυτό είναι το μήνυμά μας. Το λέμε και το πιστεύουμε πραγματικά ότι μόνο έτσι στηρίζοντας την αγορά, στηρίζουμε τον τόπο μας και στηρίζουμε το μέλλον των παιδιών μας. Το βλέπουμε αυτό, το έχει καταλάβει πιστεύω και ο περισσότερος κόσμος, ότι αυτή είναι η μεγάλη πληγή μας και έτσι φεύγουν τα παιδιά από τον τόπο τους. Όταν δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχουν εισοδήματα, δεν υπάρχουν καταστήματα και ούτω καθεξής. Είναι ένας φαύλος κύκλος, μια λυσίδα, την οποία άμα δεν την τονώσουμε, δυστυχώς θα καταλήξουμε πολύ λιγότεροι. Και πάμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Πάμε στην Εορδαία. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε Μαυρίδη. Καλησπέρα. Να ξεκινήσω από αυτό που ολοκληρώσατε πριν από λίγο σαν ρεπορτάζ και να πω ότι και στην Εορδαία είναι σε εφαρμογή το εορταστικό ωράριο, το πασχαλινό ωράριο, όπως λέμε, της μεγάλης εβδομάδας, με διευρυμένα τη λειτουργία των καταστημάτων και με ελπίδα και αισιοδοξία από την πλευρά των εμπόρων να υπάρξει θερμή κίνηση, αυξημένη κίνηση στα εμπορικά καταστήματα προκειμένου να ρευστοποιήσουν και να καλύψουν και τις υποχρεώσεις που έχουν. Καθώς όπως μας είπε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, βίντεο το οποίο θα δούμε στις ειδήσεις, ο Μιχάλης Τελικώστας, το προηγούμενο διάστημα οι αρχές του χρόνου ήταν μουδιασμένες πέρα από τις γιορτές των Χριστουγέννων που κάπως κινήθηκε η αγορά. Ελπίζουν οι έμποροι στην αυξημένη έτσι, ρευστότητα της αγοράς λόγω και του δώρου του ιδιωτικού τομέα αλλά και την έλευση των νέων της περιοχής που ως φοιτητές απουσιάζουν το υπόλοιπο καιρό από την περιοχή προκειμένου να κινηθεί η αγορά. Πάντως τα καφέ της Πτολεμαΐδας επειδή βελτιώνεται σιγά σιγά ο καιρός και ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία παρά το κρύο που κάνει τα βράδια έχουν γεμίσει και ιδιαίτερα το μεσημέρι και την ημέρα έχει πολύ κόσμο. Στα υπόλοιπα θέματα της ημέρας, πέρα από την αυξημένη προεκλογική κίνηση όλων των συνδυασμών, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις το Σάββατο το απόγευμα για τη γενοκτονία, τα 100 χρόνια της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, που θα κορυφωθούν με το ετήσιο μνημόσυνο στις 19 Μαΐου. 18 ποντιακοί σύλλογοι της ευρύτερης περιοχής συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις και είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό. Βέβαια. Και βεβαίως είχαμε το Σαββατοκύριακο και τον επαιτειακό αγώνα για τα 20 χρόνια αυτοκινηστικής λέσχης της Πτολεμαΐδας, της Εορδαίας, της γνωστής μας ΑΛΠ, που κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιώντας το πάρκινγκ του διοικητηρίου, όπως λέμε στην Πτολεμαΐδα, του παρατήματος της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που λειτουργεί στην Πτολεμαΐδα, μετά και την άδεια από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και τη στήριξη, όπως και του Δήμου Εορδαίας, πραγματοποιήθηκαν και στον αύριο χώρο οι αγώνες με μεγάλη επιτυχία. 47 οδηγοί αγώνων από τη Βόρεια Ελλάδα συμμετείχαν σε αυτό το θέαμα, θα έλεγα, γιατί περί θεάματος πρόκειται, με στόχο να πετύχει ο καθένας τον καλύτερο δυνατό χρόνο. Αυτοκίνητα είτε πολύ σύγχρονα είτε και λίγο παλαιότερα, αλλά με τροποποιημένες μηχανές και αμαξώματα έτρεξαν κερδίζοντας το χειροκρότημα των θεατών. Μέρος από αυτόν τον αγώνα θα δούμε στο βίντεο που ακολουθεί και με αυτό να ευχηθούμε σε όλους καλή μεγάλη εβδομάδα, μια που ξεκινάει σήμερα ουσιαστικά. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Καλό σου απόγευμα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Μαυρίδη. Αποκλείται ότι αφού ζούμε καλά και δεν έχουμε
Εντυπωσιακό θέαμα προσέφεραν οι οδηγοί που πήραν μέρος στην 20η επετειακή δεξιοτεχνία αυτοκινήτου στην Τολεμαΐδα. Για τις ανάγκες των αγώνων στην Τολεμαΐδα κατέφθασαν πληρώματα από αρκετές περιοχές όλης της Ελλάδας. Οι οργανωτές και οι συμμετέχοντες μίλησαν στην τηλεόραση του Flash για την σημασία του αγώνα και το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των συναγωνιζόμενων. Από τη Φλόρινα στη δεξιοτεχνία την 20η της Τολεμαΐδας. Για την διοργάνωση εδώ. Στην επετειακή δεξιοτεχνία της Τολεμαΐδας, η οργάνωση είναι πάρα πολύ καλή. Ευχαριστούμε τους χορηγούς. Έχει ανταγωνισμό. Έχει ανταγωνισμό. Ευχαριστούμε τον κόσμο. Έχουν έρθει το Βόρειο Ελλάδο. Πολύ καλά παιδιά. Τι κάνει κάποιον και ασχολείται με τη δεξιοτεχνία, με το αυτοκίνητο? Βασικά μαθαίνει να γίνεται καλύτερος οδηγός. Άλλη μια διοργάνωση. Νομίζω με μεγάλη επιτυχία. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται από την προσέλευση του κόσμου και από τους αγωνιζόμενους. Έτσι. Είναι η 20η επετειακή δεξιοτεχνία του Τολεμαΐδας. Οι συμμετοχές έχουν φτάσει τις 41. Είναι ένας πετυχημένος αγώνας. Ο κόσμος μας τίμησε. Αυτοκίνητα έχουν έρθει από σχεδόν όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από Αλεξανδρούπολη, από Ξάνθη, από Δράμα, από Σέρες, από σχεδόν όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ο χώρος θα προτιμούσαμε να μας βοηθήσει ο Δήμος εδώ με κάποιο χώρο άλλον μέσα στην πόλη, αλλά δεν πειράζει. Ευελπιστούμε τον χρόνο να μας στηρίξει περισσότερο. 20 χρόνια διαδρομής στην δεξιοτεχνία. Έτσι, έτσι. Νομίζω πια είναι ένας θεσμός για την αυτοκινητική λέξη και τις ναι. Κάθε χρόνο διοργανώνεται η δεξιοτεχνία. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να δει αυτόν τον αγώνα και να συγκεντρωθεί, όχι να συμμετέχει. Με το απλό το αυτοκίνητο, το γιο ταχύτου, με ένα κράνος και μια ζώνη, δεν απαιτεί κάποιο ιδιαίτερο πράγμα αυτό. Μπορεί να συμμετέχει και να δοκιμάσει την τύχη του. Το μήνυμα, τρέχουμε στις πίστες και όχι στους δρόμους. Τρέχουμε στις πίστες και όχι στους δρόμους. Προσπαθούμε να καλέσουμε όλα τα νέα παιδιά κοντά στη λέσχη μας και σε οποιαδήποτε λέσχη φυσικά, να τους δείξουμε ποιος είναι ο σωστός ο δρόμος. Και πάμε στην Καστοριά και στο Θανάση Μπατσόπουλο. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα προτείνει σε εσένα και τους τηλεθεατές, τους οποίους να ευχηθούμε βέβαια καλή μεγάλη εβδομάδα περιμένοντας το Πάσχα. Θα ξεκινήσω με μια είδηση που δεν πιστεύω να υπάρχει προηγούμενο ψαράς να έχει ψαρέψει ένα ψάρι 17 κιλά και να μην το κρατήσει και να το πατάξει ξανά στη λίμνη. Ένας ψαράς λοιπόν της λίμνης Καστοριάς αποποιήθηκε την ψαριά του, που ήταν ένα γρυβάδι 17 κιλά και 600 γραμμάρια, το οποίο το απελευθόρησε μετά την ψαριά στα νερά της λίμνης. Και τούτο γιατί είδε πως η κοιλιά του ήταν φορτωμένη με γόνο και το ξανά έστειλε στο φυσικό του περιβάλλον για να γεννήσει ζωή. Μπράβο, συγχαρητήρια. Γι' αυτό ακριβώς έβαλα σαν πρώτη είδηση αυτό το φαινόμενο του ψαρά. Να πω όμως για αυτό το Σαββατοκύριακο φωτεινή πως ήταν πάλι, κυριάρχησαν πάλι οι ειδήσεις με τους υποψηφίους δημάρχους κλπ. Έτσι λοιπόν να πούμε ότι πραγματοποιήθηκαν το Σαββάτο τα εγγένεια του εκλογικού κέντρου της υποψήφιας δημάρχου Κατερίνας Σπύρου και παρουσίασε τους 18 νέους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους. Βέβαια
Τα γένεια έγιναν παρουσία πολλών πολιτών του Δήμου Καστοριάς, που βέβαια θα είναι και ψηφοφόροι της, τους οποίους και ευχαρίστησε, δηλώνοντας πως πολύ σύντομα θα ανακοινώσει το πρόγραμμά της, που θα είναι ένα πρόγραμμα για την πόλη και τους δημότες. Αυτό για την υποψήφια δήμαρχο, τη μοναδική στη Δυτική Μακεδονία νομίζω, από την υποψήφια δήμαρχο Κατερίνα Σπύρου. Είναι και η κυρία Λαζαρίτσα Σπυρίδου βέβαια στο Δήμο Σερβίων. Α, έχουμε και εκεί. Η κυρία Τερζοπούλου στο Δήμο Εορδέας. Βέβαια, έχουμε γυναικείες συμμετοχές. Δεν το ήξερα, ευχαριστώ που με διόρθωσες. Έχουμε γυναικείες συμμετοχές και αυτό είναι και το ευχάριστο. Ναι, ναι. Βέβαια, πρέπει οι γυναίκες να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Αναφέρουμε τα αυτονόητα, Θανάση, αλλά εντάξει. Πολύ σωστά. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχουν υπήρχε. Uh-huh. Δηλαδή, παρακολουθώντας την επικαιρότητα, δεν εντόπισα ότι υπήρχαν και άλλες γυναίκες σε άλλους δήμους. Ευχάριστο αυτό. Όμως, να πούμε όμως για τον Σωκράτη Λιάνο, ο οποίος είχε δηλώσει την υποψηφιότητά του για δήμαρχος Καστοριάς, όμως την απέσυρε αυτό το Σαββατοκύριακο. Και αυτό το γνωρίζουμε από πληροφορίες που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως είναι αυτή, από υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους που είχε μαζί του και μας είπαν ότι απεσύρθη η υποψηφιότητά του. Λέγεται μάλιστα πως ήταν και η παρέμβαση τρίτων να αλλάξουν απόφαση υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι και να μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των υποψηφίων του. Γι' αυτόν τον λόγο απέσυρε την υποψηφιότητά του, μη αντέχοντας τον πόλεμο που γίνονταν από άλλους υποψηφίους. Αυτά από την Καστοριά. Καλή συνέχεια και καλή μεγάλη εβδομάδα και πάλι. Καλή συνέχεια, Θανάση. Σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα μείνουμε στην Καστοριά και πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ για την αγορά εκεί της Καστοριάς, την αγοραστική κίνηση, τώρα τις ημέρες του Πάσχα. Στη τελική ευθεία έχουμε μπει πλέον για την μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης το Πάσχα. Οι βιτρίνες των καταστημάτων εδώ και μέρες έχουν προετοιμαστεί και η τοπική αγορά έχει ήδη δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα. Οι καταστηματάρχες έχουν αναποθέσει όλες τις ελπίδες τους σε αυτήν την περίοδο, προσδοκώντας πως κάτι θα μπει στο ταμείο τους που παραμένει άδειο. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση, η οποία είναι απόρρια της οικονομικής κρίσης, όπως μας εξήγησε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς, κ. Βαγγέλης Πανταζής. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η εβδομάδα, η εβδομάδα των παθών, κατά τη θρησκεία μας, να είναι μια εβδομάδα καλή για την αγορά. Έστω και την τελευταία στιγμή, ας ελπίσουμε ότι ο καταναλωτής θα βγει. Άλλωστε, σε τέτοιες γιορτινές περιόδους υποχρεώσεις υπάρχουν, ανάγκες υπάρχουν. Και όπως και να έχει το θέμα, αν βοηθήσει και ο καιρός, θα είναι ακόμα καλύτερα για την αγορά. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η εβδομάδα θα κυλήσει ομαλά. Εναποθέτουμε τις ελπίδες μας, έτσι, κύριε Πανταζή, και τις προσδοκίες μας για να πάει κάτι στο ταμείο. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα, ειδικά εδώ για την πόλη μας. Αν κυκλοφορήσει κάποιος ακόμα και σε ώρες αιχμής, καταλαβαίνει ότι πλέον έχει αδειάσει, έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος, δικαιολογημένα φαντάζομαι. Δυστυχώς όλα τα καταστήματα έχουν τις υποχρεώσεις τους, έχουν τις ανάγκες τους, δεν πάβουν να υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Και όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, μακάρι η αγορά να λειτουργήσει με καλούς ρυθμούς αυτή την συγκεκριμένη εβδομάδα, μακάρι να μπουν λεφτά στα ταμεία, όπως είπατε και εσείς χαρακτηριστικά, θα είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Η κίνηση στην αγορά αναμένεται να είναι πιο έντονη τις ημέρες της μεγάλης εβδομάδας, ενώ όθηση για αγορές δίνει το ορταστικό ωράριο που ξεκινά από την Κυριακή των Βαΐων όπως πάντα. Θα υπάρχει και διευρυμένο ωράριο, ας το αναφέρουμε λοιπόν εντάχει. Από την Κυριακή των Βαΐων τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, και πιο συγκεκριμένα για την Κυριακή των Βαΐων τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Και από εκεί μετά Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη με διακεκομένο ωράριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 το βράδυ, διευρυμένο και τη Μεγάλη Δευτέρα το απόγευμα. Όσοι είδεστε τα πολλά τελευταία χρόνια, Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, λόγω και του τοπικού μας πανηγυριού,
Τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Μεγάλη Παρασκευή, με βάση τον νόμο ο οποίος υπάρχει και ο οποίος διέπει τη λειτουργία των καταστημάτων αλλά και την απασχόληση των εργαζομένων για αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Και τέλος το Μεγάλο Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα. Και από εκεί και μετά, Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα του Πάσχα, όπως είναι γνωστό σε όλους, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Την τιμητική τους βέβαια έχουν τα εποχικά προϊόντα. Ενώ μια βόλτα στα καταστήματα της Καστοριάς φανερώνει την ποικιλία των προϊόντων που διατίθενται και μάλιστα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Πληθώρα προϊόντων υπάρχει, καλές τιμές αλλά και ποιότητα στην αγορά της Καστοριάς, κύριε Πανταζή. Νομίζω πως ναι, και βέβαια ας μην ξεχνάμε ότι σε τέτοιες γιορτινές περιόδους αυτά τα προϊόντα τα οποία κατά βάση έχουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι τα δώρα. Ανέφερα προηγουμένως ότι υπάρχουν και υποχρεώσεις σε όλους μας. Μακάρι να δουλέψει η αγορά όπως πρέπει να δουλέψει. Μακάρι να θυμίσει η λειτουργία της αγοράς σε παλιότερες εποχές. Θα είναι πολύ ευχαριστώ για όλους μας. Και πάμε στη Φλόρινα και στο Θανάση Γεωργούλα. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλή μεγάλη εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Μόλις πριν από λίγα λεπτά είχαμε μια πρόσκληση από τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Στέφανο Μπύρο και υποψήφιο δήμαρχο Φλόρινας για μια συνέντευξη τύπου αύριο 10 η ώρα το πρωί, η οποία θα έχει ένα και μοναδικό θέμα, την επικείμενη ένταξη του τμήματος κινηματογράφου στη Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Εάν πραγματικά αυτό το αποδέχτηκε ο Υπουργός στη συζήτηση που γίνεται κάτω, θα είναι πολύ σημαντικό και βέβαια θα πάει τζάμπα, όπως λένε στο χωριό μου, η μελάνη όλων αυτών που μέχρι σήμερα γράφανε ότι η Φλόρινα χάνει από τα πανεπιστημιακά τμήματα. Θα το δούμε όμως αύριο, γιατί είναι ένα θέμα που είναι σε εξέλιξη. Ναι. Από εκεί και πέρα είχαμε μία ένταση αυτό το Σαββατοκύριακο στον Δήμο Φλόρινας και έχει σχέση Φωτεινή με τις παρετήσεις. Θυμάσαι που είχαμε διαβάσει την επιστολή του Δημάρχου. Ναι, ναι. Το δελτίο τύπου του Δημάρχου. Χθες έγινε η συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον ορισμό του Πρόεδρου, αφού μέσα στα άτομα που ζήτησε να παραιτηθούν ο Δήμαρχος ήταν και ο κύριος Σερίδης, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Οπότε από χθες Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεοφανίδης Δημήτριος. Mm. Υπήρξε όμως στη συνεδρίαση χθες μία ένταση. Δεν θα αναφερθώ αυτή τη στιγμή, θα το ψάξουμε το θέμα, γιατί μιλάμε για πλαστογραφίες και δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Θα τα πούμε όμως την επόμενη ώρα, τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, τώρα μας έχεις εξάψει την περιέργεια. Μιλάς για πλαστογραφίες, για Δημοτικό Συμβούλιο, φαντάζομαι θέλεις να διασταυρώσεις την είδησή σου. Ναι, να δούμε αν πράγματι αληθεύει η πληροφορία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος καταγγέλει, να το πούμε έτσι, τον Δήμαρχο, ποιον δεν ξέρω ακόμα, έχει υποβάλει μηνυτήρια αναφορά στο αστυνομικό τμήμα, την Παρασκευή μάλιστα αργά το βράδυ, την οποία διάβασε χθες ο Δήμαρχος Φλόρινας, δεν είναι κάτι κρυφό. Ναι. Για πλαστογραφία της υπεύθυνης δήλωσης. Η οποία αναφέρει... Λοιπόν, από εκεί και πέρα... Δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης. Η υπεύθυνη δήλωση είναι η παρέτηση που χρησιμοποίησε ο Δήμαρχος. Τις παρετήσεις δηλαδή. Πολύ ωραία. Να σε αφήσω λοιπόν να κάνεις το ρεπορτάζου, να μην πούμε κάτι άλλο στον αέρα, να το διασταυρώσεις πρώτα. Να δούμε αν η είδηση είναι... Θα το δούμε το θέμα. Αύριο θα πούμε περισσότερο. Έτσι ακριβώς όπως φαίνεται ότι είναι μέχρι στιγμής. Οπότε αύριο θα έχουμε τις λεπτομέρειες, Θανάση, απόλυτα διασταυρωμένες. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι είχαμε την παρουσίαση, τα εγγένεια του εκλογικού κέντρου το Σάββατο από τον υποψήφιο Δήμαρχο Φλόρινας, τον κύριο Στέφανο Μπύρο, τα εγγένεια του εκλογικού του κέντρου από τον υποψήφιο δήμαρχο Πρεσπών Νόνα Φώτη και σήμερα τα εγγένεια του εκλογικού κέντρου από τον υποψήφιο δήμαρχο Αμιντέου Άνθη Μομπιτάκη. Όλοι τους βέβαια στις τοποθετήσεις αναφέρθηκαν έτσι επιγραμματικά στα προγράμματα που προτίθενται να ανακοινώσουν
σε ειδικές συγκεντρώσεις που αναμένεται να πραγματοποιήσουν προς τους απευθυνόμενους στους δημότες αντίστοιχα των Δήμων Φλόρινας, Πρεσπών και Αμιντέου. Μάλιστα. Αυτά, Θανάση. Αυτά από τη Φλόρινα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να πούμε ότι σήμερα θα κάνει την επίσημη παρουσία και ο κύριος Πασχαλίδης στο Δήμο Πρεσπών. Αύριο όμως θα έχουμε περισσότερα. Πάμε, θα μείνουμε στην Φλόρινα εμείς και πάμε να δούμε τις δηλώσεις για την εκδήλωση που είχαμε εκεί. Πάμε να δούμε. Καλησπέρα, είμαι η Άννα Ισπύρτου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στην Παιδαγωγική Σχολή της Φλόρινας, πρόεδρος του 11ου Πανελλήνιου Συνέδριου της ΕΝΕΦΕΤ, που αυτή τη στιγμή ξεκινάει με την επίσημη έναρξή του. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει από το πρωί ώρα 9. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτό το μεγάλο συνέδριο είναι από τα πιο γνωστά επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα. Συμμετέχουν πολλά πανεπιστήμια από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Οι σύνεδροι αυτή τη στιγμή πλησιάζουν τα 400 άτομα και αύριο περιμένουμε και άλλους συνέδρους. Είναι μια πολύ σημαντική επιστημονική στιγμή για το πανεπιστήμιό μας. Το ζητούμενο είναι να επαναπροσδιορίσουμε το πώς θα διδάξουμε, το πώς θα μάθουμε φυσικές επιστήμες και τεχνολογία στον 21ο αιώνα. Και πάμε στα Γρεβενά και στο Χρήστο Μίμη. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. Είναι η εβδομάδα των παθών. Μεγάλη εβδομάδα σήμερα. Καλή εβδομάδα, Χρήστο. Σε ακούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαμε αρκετές δράσεις, παύλα, δραστηριότητες από τους υποψηφίους δημάρχους και αναφέρομαι ειδικά στον κύριο Παλάσκα, τον Κώστα Παλάσκα, ο οποίος είχε τα εγκαίνια του εκλογικού του κέντρου την Παρασκευή που μας πέρασε. Πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε εκεί και μάλιστα είχαμε και την παρουσίαση 37 δημοτικών συμβούλων, υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για το ψηφοδέλτιό του. Και είχαμε πάρα πολλές δράσεις, Φωτεινή, θα έλεγα, αυτές τις ημέρες αναφορικά με τα αθλητικά. Ειδικά να σου πω ότι είχαμε το πρώτο κύπελο της ιστορίας που κατέκτησαν τα Γρεβενά Εράτα κερδίζοντας τον τελικό το ναό Σιρήνα με 2-0. Έχουμε ανεβάσει ήδη και στον ΑΕΤΟ αλλά και στο star.fm.gr πολλές εικόνες, βίντεο από αυτή την διοργάνωση. Μια καθόλου επιτυχημένη διοργάνωση, μιας και συγκεντρώθηκαν εκεί περισσότεροι από 500 φύλαθλοι για να δουν, να παρακολουθήσουν τον τελικό κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών. Έχουμε βέβαια την συμμετοχή, να πω, στην Θεσσαλονίκη, τόσο της ομάδας του Πρωτέα, της εφηβικής ομάδας του Πρωτέα, η οποία δυστυχώς είχε τις δύο τελευταίες μέρες, διότι το Σάββατο που πήγε και χθες δύο παιχνίδια, ιτήθηκε και στα δύο παιχνίδια, ιτήθηκε η ομάδα η εφηβική. Επίσης έχουμε εκεί και τις νεάνιδες από τον κεραυνό Αγίου Γεωργίου. Τα κορίτσια ιτήθηκαν στον πρώτο αγώνα, χθες όμως στο ντέρμπι, έτσι όπως λέγεται, νίκησαν. Οπότε έχουν να ελπίζουν, ενώ ο Πρωτέας έχει χάσει τις όποιες ελπίδες του, εν πάση περιπτώσει, έχουν να ελπίζουν για καλή συνέχεια και συμμετοχή στην επόμενη φάση, που είναι η τρίτη φάση, δεν ξέρω πού και πότε θα πραγματοποιηθεί. Πάντως, να πω και με την αγορά, να αναφερθώ και στην αγορά που έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών, δίδοντας κάποιες κάρτες, οι οποίες κάρτες, με αυτές τις κάρτες έχουν εκπτώσεις από αρκετά καταστήματα. Yeah. Ήδη υπάρχει ένα περίπτερο στην κεντρική πλατεία της πόλης που διανέμουν δωρεάν κάρτες σε φίλους οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν την τοπική αγορά. Εκπτωτικές κάρτες, να πούμε. Είναι κάρτες για τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου των Γρεβενών. Είναι σαν τις πιστωτικές, εκπτωτικές, καλά το ανέφερες. Και θα έλεγα ότι υπάρχει έτσι μια δειλά-δειλά μια κίνηση στην αγορά. Δεν θα έλεγα, γιατί χθες τα καταστήματα την Κυριακή ήταν ανοιχτά. Κάναμε μια βόλτα στην πόλη. Δεν μπορώ να πω ότι μείναν ικανοποιημένοι οι έμποροι, αλλά σιγά-σιγά θα αρχίσει να ζεσταίνεται. Κάτι αρχίζει να κινείται, Φωτεινή, και μένουμε σε αυτό και είναι θετικό για την τοπική αγορά των Γρεβενών. Αυτά. Αυτά για την ώρα, Φωτεινή. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Καλό απόγευμα. Εμείς πάμε να δούμε τώρα ένα ρεπορτάζ, δηλώσεις, γιατί αύριο ψηφίζεται ο νόμος για το νέο πανεπιστήμιο. Πάμε να δούμε. Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί, από ό,τι μόλις ανακοίνωσε ο πρόεδρος της έδρας, θα ψηφιστεί αύριο το μεσημέρι. Ωστόσο, περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις και εξελίξεις για την Κοζάνη και την Δυτική Μακεδονία. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι αντιλαμβάνεται την εξέλιξη που αφορά στην μετακατάσταση των εγκαταστάσεων του ΑΕΣ Πτολεμαΐδες στούντιο. Έτσι λοιπόν προσθέτουμε ένα τμήμα
μετροπολογία που κατέθεσα σήμερα το πρωί. Ένα τμήμα στην Κοζάνη, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Κοζάνης, που θα συνδέεται με την διοίκηση και παραγωγή οπτικοακουστικών μέτρων. Είναι ένα τμήμα το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι με την εξέλιξη των οπτικοακουστικών μέσων στην Ελλάδα θα αποτελέσει πόλο έλξης, θα κάνει ακόμα ελκυστικότερο το νέο πανεπιστήμιο, και ένα τμήμα κινηματογράφου στην Σχολή Καλλιτεχνών στη Φλόρινα. Ταυτόχρονα δημιουργείται μια ανθρωπολογία που καταθέσαμε πάλι σήμερα το πρωί και ένα Ινστιτούτο που θα συνδέεται με την τεκμηρίωση και θα συνδέεται με την Κοβεδάριο Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Κοζάνη ισχυροποιείται θεαματικά στον εθνικό χάρτη, αλλά και το Πανεπιστήμιο Διοίκησης Μακεδονίας αποτελεί μια δυναμική πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Είναι στο χέρι μας, στο χέρι της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας, να αξιοποιήσει αυτή την πολύ μεγάλη αναπτυξιακή, κατά τη γνώμη μου, ευκαιρία. Νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε τα 27-28 τμήματα. Είναι ένα πανίσχυρο πανεπιστήμιο πλέον. Ας θυμηθούμε ότι αυτό που παραλάβαμε το 2015 ήταν 5 πανεπιστημιακές σχολές, 11 τμήματα, 11 σχολές και τμήματα ΤΕΗ. Σήμερα προχωράμε σε 27-28. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αποκτάει το Πανεπιστήμιο μια πανίσχυρη πολυτεχνική σχολή. Θα είναι μέσα στις 3 πρώτες σχολές στην Ελλάδα. Κυρίως όμως θεωρώ σημαντικό ότι η εξέλιξη, το ότι αναβαθμίζεται το οικονομικό της, η σχολή οικονομικών επιστημών, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι συνδέουμε πλέον την περιοχή με τις εξελίξεις σε οπτικοακουστικά μέσα, και θεωρώ ότι αυτή είναι η μεγάλη εξέλιξη, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι οι δυνατότητες που παρέχονται για την καταπολέμηση της αλλεργίας μέσα από την αξιοποίηση των οπτικοακουστικών είναι τεράστιες. Μέχρι το τέλος του χρόνου περισσότερες από 100 κινηματογραφικές παραγωγές, διεθνείς παραγωγές θα γυρίζονται στην Ελλάδα. Αντιλαμβανόμαστε τώρα τι σημαίνει αυτό για την περιοχή μας, για την περιοχή της Μακεδονίας. Θεωρώ ότι είναι μια θετική εξέλιξη και η πρόκληση είναι μπροστά μας. Ας μην εξημερούμε, ας μην μικροψηφούμε. Αυτή τη φορά κανείς δεν έχει να αντιπαραθέσει τίποτε απέναντι σε μια υψηλού επίπεδου πολιτική επιλογή. Είναι νέα τμήματα και κυρίως είναι τμήματα εξαιρετικά ελκυστικά. Είναι τμήματα που αναβαθμίζουν την εικόνα του Πανεπιστημίου. Κανένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα δεν θα διαθέτει τον συνδυασμό του τμήματος κινηματογράφου και του τμήματος οικονομικών επιστημών, οικονομικής επιστήμης, διοίκησης και παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων, άρα και κινηματογραφικών ταινιών. Μάλιστα. Και μετά από τις πραγματικά θαυμάσιες αυτές τις ειδήσεις, θα περάσουμε σε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, θα είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο η κυρία Κασάνδρα Δημοπούλου Μοδινός. Η κυρία Δημοπούλου Μοδινός είναι μέτζο σοπράνο, καλλιτεχνική διευθύντρια του Δημοτικού Οδείου Σερβίων και υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με το συνδυασμό Ανατροπή Δημιουργία. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα αιχμής. Είναι μαζί μας η διεθνούς φήμης μέτζο σοπράνο, η κυρία Κασάνδρα Δημοπούλου Μοδινός. Όμως για να μην σας τα πω εγώ, πάμε να δούμε. Thank you.
Καλησπέρα, dear friends. I am Placido Domingo. Just about 3 weeks or a month ago, I meet again my dear friend and colleague, mezzo-soprano Cassandra Dimopoulou, and her husband, the pianist and tenor, Philip Modinos. I was impressed to hear that in 2013, they decide to return to you, to Greece. And they have this beautiful company that is called Hellenic Opera Corporation. And during 4 years in Thessaloniki, they managed to put on the stage more than 15 operas and to perform in Greece, in Thessaloniki, at the Concert Hall, the Larissa Conservatory Hall, the National Theatre of North of Greece, the Theatre of Kurium in Cyprus, and many others. They also started the Greek Opera Festival, which is the only operatic festival in Greece and takes place in the Odeon, or the ancient Roman Forum in Thessaloniki, as well as in other cities of Greece. In the process, they also created an opera studio which focused in giving Greek opera singers all the opportunities possible to go on the stage. Also, they create something called Opera da Camera Oscura, which it gives aspiring singers from all over the world the opportunity to sing large roles in proper venues with an orchestra and get high quality videos. Most of the singers, they have to suffer sending bad videos and so on. So I think this is a marvelous idea also. And I believe that Cassandra and Philip are truly making a mark in the world of opera and give opera to other artists, inspiring them, you know, to find ways to be creative and productive. In every opera house you have maybe 100, 200, 500, 1,000 people in the opera company working for it. They are both of them with a small group, and it is a wonderful, wonderful thing, especially for the young artists that they don't have opportunities to go to bigger theaters, and very, very much also for young public, because young public most of the time cannot afford to go to the big opera houses. And I hope that, of course, people that knows about that can help them, not only with enthusiasm, but also with financial support. Thank you very much. Many things, but when I start my career, and I was in Israel with my wife, with Marta, we met your father, John Modinos, and we were singing many, many, many performances. You remind me a little bit like my parents, because my parents, with the Zarzuela, they were doing that. They have their own company, they have their own decorations, they have everything, and they really work very much. So, and I learned, when they tell me, Placido, you work so much, I say, I don't work so much. My parents used to work very much, and they tell me how to do it, okay? Thank you so much, maestro. Grazie the best, okay? Thank you so much. Okay. Τώρα τι να πω εγώ, τα λένε άνθρωποι σημαντικοί, σημαντικότατοι, καταξιωμένοι στον χώρο. Να καλησπερίσω λοιπόν την κυρία Κασάνδρα Δημοπούλου Μοδινός. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε κυρία Δημοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κυρία Δημοπούλου, τώρα από πού να αρχίσω, δηλαδή με όλα αυτά που είδα πραγματικά, δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Έχετε κάνει σπουδές εδώ στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Πολλές οι παρουσίες σας σε σκηνές του εξωτερικού, πλούσιο βιογραφικό. Θέλω όμως, πριν πάμε σε αυτά, να μιλήσουμε λίγο για την Εταιρεία Λυρικού Θεάτρου Ελλάδος. Βεβαίως. Η Εταιρεία Λυρικού Θεάτρου Ελλάδος καταρχάς δεν ξεκίνησε ως εταιρεία. Ξεκίνησε από μένα και τον Φίλιππο, τον σύζυγό μου, ως μία ομάδα, αρχικά λεγόταν Skull of Yorick Productions, στο Λονδίνο, ενώ κάναμε ακόμη το μεταπτυχιακό μας. Λοιπόν, ήμασταν δύο άνθρωποι αρκετά όρημοι πια, καλλιτεχνικά. Τελειώναμε τις σπουδές μας και θέλαμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη, μία ομάδα που να μπορεί να παράγει όπερα έτσι πώς το φανταζόμασταν εμείς. Με κάποιους άλλους όρους δηλαδή. Τι θέλω να πω με αυτό. Η όπερα σε πολύ κόσμο τώρα που μας βλέπει μπορεί να είναι κάτι το άγνωστο, κάτι το άπιαστο, κάτι το... ίσως, ας πούμε, χωρίς πρόσωπο προς τα αυτούς.
αυτά όμως που ισχύουν στον χώρο της όπερας, είμαι σίγουρη ότι αν σας τα πω, θα ταυτιστεί όλος ο κόσμος μαζί μου. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Η όπερα, λοιπόν, από την όπερα, από τον κόσμο του λυρικού θεάτρου, περνάνε πάρα πολλά χρήματα διεθνώς. Πολλές φορές, ας πούμε και ότι γίνεται και ένα πλυντήριο χρημάτων διεθνώς, γιατί βρίσκουν κάποιοι, ας πούμε, έναν τρόπο μέσα από την όπερα να ρίχνουν λεφτά. Δεν έχουμε πρόβλημα να το πούμε δημοσίως, το ξέρουν αυτό όλοι. Και τι γίνεται όμως, αυτό το κεφάλαιο, για όποιον λόγο και αν εισρέει μέσα στην όπερα, δεν διαχέεται στους καλλιτέχνες. Διαχέεται κυρίως σε πάρα πολύ λίγα χέρια, δηλαδή από αυτούς που την παράγουν, τους διευθυντές, τους σκηνοθέτες, εν πάση περιπτώσει όλους αυτούς που την παράγουν. Και τελικά σε εμάς πέφτουν κάτι ψίχουλα. Και συν το γεγονός ότι η τέχνη δεν μπορεί να είναι αντικειμενική, δηλαδή εγώ όσο καλά και αν κάνω τη δουλειά μου, ο καθένας μπορεί να μου πει μου άρεσες ή δεν μου άρεσες, χωρίς να, έχει να δίνει λογαριασμό και χωρίς να έχει και ας πούμε λόγο να δώσει λογαριασμό, έτσι δεν είναι? Έτσι. Έτσι, η τέχνη είναι υποκειμενική. Οπότε κάποια στιγμή, κουρασμένοι λίγο από όλα αυτά που ζήσαμε ως τότε, είπαμε θα θέλαμε να κάνουμε μια ομάδα που θα διαχειρίζεται πιο σωστά τους καλλιτέχνες, το κεφάλαιο, όποιο και αν είναι αυτό, και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια καινούργια κατάσταση, όπου και στους εαυτούς μας να μπορέσουμε να δώσουμε δουλειά, αλλά και σε άλλους νέους καλλιτέχνες. Πρωτοποριακό, κυρία Δημοπούλου, αυτό. Ίσως για την Ελλάδα, ναι. Στο εξωτερικό υπάρχουν αρκετές ομάδες που προσπαθούν να κάνουν αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όταν το κάνεις αυτό, όμως πρέπει να σπάσεις πάρα πολλά ταμπού. Ναι, βέβαια. Και για τον ίδιο στον εαυτό, γιατί μεγαλώνοντας και βλέποντας την όπερα ή όλη την τέχνη και όλο το μεγαλείο, δημιουργείς μια εικόνα που είναι λίγο ιδανική. Όταν μπαίνεις όμως μέσα στο χώρο, βλέπεις ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και είναι δύσκολο ψυχολογικά να το σπάσεις αυτό και να σκεφτείς πιο επιχειρηματικά, να το πω έτσι. Μάλιστα. Είστε λοιπόν, ιδρύετε την εταιρεία Λυρικού Θεάτρου Ελλάδος, δουλεύετε πάνω σε αυτό, αρχίζουν και αποκτούν έτσι σάρκα και οστά τα όνειρά σας. Σας έρχεται λοιπόν η πρόταση από τον Δήμο Σερβίων για να είστε η καλλιτεχνική διευθύντρια του Οδείου εδώ, του Δήμου Σερβίων. Τι σας έκανε να αποδεχτείτε την πρόσκληση? Καταρχάς δεν ήταν πρόσκληση, ούτε πρόταση. Βγήκε απλά η ανακοίνωση. Βγήκε η ανακοίνωση και... για να κάνουμε τα χαρτιά μας. Φαντάζομαι, ναι. Θέλανε. Τι σας έκανε λοιπόν για να είστε κι εσείς υποψήφια για να καλύψετε την θέση? Λοιπόν, τα Σέρβια είναι ο τόπος καταγωγής μου. Η μητέρα μου είναι Σερβιώτισσα και οι παππούδες μου, ο παππούς μου, ο Θόδωρος Ματάνας ήταν από τα Σέρβια και η γιαγιά μου, ο γένος Ράμου, είναι από το Βελβεντό. Εγώ τους λέω Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Γιατί ξέρετε, υπάρχει πάντα έτσι ένα φάγωμα μεταξύ τους. Μάλιστα, οπότε, πατρίδα λοιπόν. Πατρίδα τα Σέρβια, όπως και το Βελβεντό. Όταν είδα λοιπόν αυτή την ευκαιρία, σκέφτηκα ότι όσο και πατρογονικό χρέος, έχοντας αυτό το πατρογονικό χρέος απέναντι στα Σέρβια που μας πέρασε ο παππούς μας, ο Θόδωρος, γιατί αγαπούσε πάρα πολύ τον τόπο του. Σκέφτηκα ότι ίσως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, με όλα αυτά που έχουμε δημιουργήσει, με όλη αυτή τη δυναμική που έχουμε δημιουργήσει στην Ελλάδα από το 2013 που επιστρέψαμε, μαζί με τον Φίλιππο, σκέφτηκα ότι αυτή είναι ίσως η καλή στιγμή να μπορέσω να δώσω κάτι πίσω στους νέους των Σερβίων, αλλά και γενικότερα στο περιβάλλον αυτό, στο οποίο μεγάλωσα κι εγώ σε ένα σημείο. Ερχόμουν πάντα στις διακοπές, έχω ζήσει όλα μου τα παιδικά χρόνια, οι παιδικές μου αναμνήσεις είναι από εκεί. Και σκέφτηκα, ωραία, ήρθε ο καιρός, εφόσον έχω επιστρέψει στην Ελλάδα και έχω καταφέρει κάποια πράγματα, να προσπαθήσω, όσο δύσκολο κι αν είναι, να δώσω έστω και κάτι. Γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο έτσι μέσα στην ημέρα. Έστω και κάτι από αυτό που φέρω εγώ, από την εμπειρία μου, από τη γνώση μου, σε αυτά τα παιδιά των Σερβίων. Και βρεθήκατε από τις τεράστιες σκηνές ανά τον κόσμο που κάνετε τη δουλειά σας, να διευθύνετε εδώ και το οδείο των Σερβίων. Τι σημαίνει λοιπόν για εσάς το να συμβάλλετε στη διάδοση της όπερας και γενικότερα της τέχνης στην περίοδο που διανύουμε, γιατί είναι μια περίοδος κρίσης, και μάλιστα σε μια μικρή πόλη ή σε μια μικρή περιφέρεια, όπως η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης? Μικρή, αλλά πολύ δυνατή. Ναι, ξέρετε, αυτό είναι η Δυτική Μακεδονία έχει ένα πρόσωπο προς τα έξω πάρα πολύ δυναμικό από χρόνια, το οποίο συνεχίζεται και ως σήμερα. Διότι παράγει πάρα πολλά πράγματα, παράγει ενέργεια, έχει βιοτεχνίες, δηλαδή είναι μια πολύ ισχυρή οικονομία. Τουλάχιστον αυτό είναι το πρόσωπο που ξέρουμε εμείς οι υπόλοιποι, οι υπόλοιποι Έλληνες, σε πάση περιπτώσει. Οπότε θα έλεγα μικρή, αλλά πάρα πολύ δυνατή. Η αλήθεια είναι ότι επειδή με την εταιρεία μας καταφέραμε το ακατόρθωτο, δηλαδή ήρθαμε εν μέσω κρίσης και χωρίς καθόλου κεφάλαιο,
και χωρίς καμία υποστήριξη από τους φορείς της Θεσσαλονίκης ή της Κεντρικής Μακεδονίας, και το έχω παράπονο αυτό, το έχω πει πολλές φορές δημοσίως, καταφέραμε με μηδέν κεφάλαιο να έχουμε κέρδη και να δώσουμε λεφτά όχι μόνο στους εαυτούς μας, αλλά και σε πάρα πολλούς άλλους νέους καλλιτέχνες. Και όχι μόνο χρήματα, γιατί τα χρήματα δεν είναι πάντα το παν. Βιογραφικό, εμπειρία, ευκαιρίες και κυρίως ελπίδα. Πολύ σημαντικό για την τέχνη σας. Λοιπόν, τώρα η όπερα είναι το μέσο. Είναι λίγο τυχαίο, ας πούμε, το ότι εγώ αντιπροσωπεύω την όπερα. Θα μπορούσα να αντιπροσωπεύω και κάτι άλλο. Η όπερα, λοιπόν, όμως, που είναι η κορονίδα των τεχνών, θεωρώ ότι ανήκει σε όλους τους ανθρώπους αυτής της συμφιλίου. Ξεκίνησε ως ένα λαϊκό είδος. Και γιατί να μην συνεχίσει να είναι αυτό. Φυσικά και χρειάζεται υποστήριξη και από τους φορείς, όχι πάντα χρηματική. Καμιά φορά φτάνει το να σου δώσει κάποιος ένα πλαίσιο, να σε υποστηρίξει ηθικά. Και οικονομικά φυσικά είναι ευπρόσδεκτο, όπως είπε και ο Ντομίνγκο στο βίντεο. Είναι καλό οι φορείς να στηρίζουν ως ένα σημείο τον πολιτισμό. Αλλά πρέπει να φύγουμε λίγο στην Ελλάδα από το να είμαστε τελείως κρατικοδίαιτοι και τα πολιτιστικά, έτσι, και να περιμένουμε τα πάντα από το κράτος και να ξοδεύουμε ασύστολα. Αυτό δεν χρειάζεται. Οπότε μιλάτε για αυτοχρηματοδότηση ως ένα σημείο. Πρέπει να βρίσκουμε τρόπο οι καλλιτέχνες να είμαστε δημιουργικοί, mm-hmm. να κάνουμε το κοινό να έρχεται στις αίθουσες. Γιατί εμείς αυτό το κοινό που έρχεται και γεμίζει πια το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, τα 1500 άτομα κάθε βράδυ, mm-hmm. τα μαζέψαμε τους ανθρώπους έναν-έναν. Παίξαμε στους δρόμους, παίξαμε στις πλατείες. Στο καταφέρατε αυτό, κυρία Δημοπούλου, γιατί η όπερα όντως ξεκίνησε σαν ένα λαϊκό θέαμα, ωστόσο. Στα βάθη, στους αιώνες, εξελίχθηκε σε ένα θέαμα για λίγους. Μου λέτε τώρα ότι επέστρεψε ο κόσμος και παρακολουθεί όπερα σε μεγάλες σκηνές. Ο κόσμος θα παρακολουθήσει οτιδήποτε του δώσεις με πραγματική αγάπη και χωρίς κόμπλεξ. Δηλαδή όταν του πας κάτι και του λες αυτό είναι για σένα, στο δίνω, χωρίς να τον κρίνεις, χωρίς να τον βάλεις σε μια διαδικασία να πρέπει να σκεφτεί τι είναι αυτό. Πρέπει τα πράγματα να τα δίνουμε απλόχερα στον κόσμο με καθαρή καρδιά και αγάπη και χωρίς να κρίνουμε τον κόσμο, αν καταλαβαίνει ή όχι. Η όπερα λοιπόν ανήκει σε όλους. Η Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα η Κοζάνη έχει ένα τεράστιο παρελθόν σε σχέση με την κλασική μουσική. Ναι. Εγώ μικρή ερχόμουν εδώ πέρα. Έκανα σεμινάρια στον Κέρτσιο και ερχόντουσαν άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Έχω λάβει σημαντικές μουσικές γνώσεις από την Κοζάνη. Φον Κάραγιαν. Ναι. Να μην πάμε. Δηλαδή είναι, υπήρχε και υπάρχει πολύ καλό δυναμικό. Ναι. Και αυτό το δυναμικό, πόλη. Γιατί όχι, τόσα παιδιά που σπουδάζουν μονοδία, τόσοι άνθρωποι που σπουδάζουν όργανα, γιατί να μην γίνει και μια συμφωνική ορχήστρα στην Κοζάνη που δεν υπάρχει. Γιατί να μην γίνει και, αν όχι σκηνή όπερας που να λειτουργεί με σεζόν, γιατί να μην γίνονται παραγωγές όπερας με κυρίως συνεργαζόμενοι με τους ντόπιους φορείς. Πολύ ωραίες προτάσεις. Θα μας τις πείτε μία-μία λοιπόν. Θέλω να μου πείτε και να πάμε στην πρόταση που έγινε από τον Συνδυασμό Ανατροπή Δημιουργία για να κατέλθετε να συνταχθείτε δίπλα στο πλευρό του κυρίου Καρυπίδη στις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές. Τι ήταν αυτό λοιπόν που σας έκανε να πείτε το ναι? Καταρχάς είναι ο τίτλος. Ανατροπή και δημιουργία. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να είναι πιο χαρακτηριστικός για να περιγράψει όλη αυτή την κατάσταση που ζω και που είναι και η όλη κατάσταση με τον κύριο Καρυπίδη. Καταρχάς ήταν ανατροπή, γιατί εγώ πήγα στον κύριο Καρυπίδη με σκοπό να συζητήσω κάποια θέματα του οδείου, το οποίο αντιμετωπίζει διάφορες δυσκολίες και θεσμικές, mm-hmm. αλλά και καλλιτεχνικές και στεγαστικές. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας προβληματικός φορέας. Και αφού με άκουσε πάρα πολύ προσεκτικά για τουλάχιστον μία ώρα και δεν είπε πολλά, στο τέλος πετάχτηκε όρθιο στο γραφείο και μου λέει: τελείωσε. Εσύ λέει: θα είσαι μαζί μας. Mm-hmm. Αυτό ήταν μια τεράστια ανατροπή στα σχέδιά μου για την επόμενη περίοδο. Και η δημιουργία έρχεται τώρα στο γεγονός ότι εγώ είμαι ένας υπερδημιουργικός άνθρωπος, όπως καταλαβαίνω και ο κύριος Καρυπίδης, γιατί μαθαίνοντας το τι έχει κάνει για αυτή την περιφέρεια, πραγματικά νομίζω τα λόγια είναι περιττά, αν και θα έπρεπε να επικοινωνηθεί σε όλους αυτό, γιατί έκανε τεράστιο έργο. Έτσι. Οπότε βλέπω έναν άνθρωπο πολύ δημιουργικό, όπως είμαι και εγώ, και αποφασίζω, εφόσον είμαι σε τόσο δημιουργική φάση και έχω πάρει αυτή την απόφαση μέσα μου να βοηθήσω. Γιατί νιώθω αυτό το χρέος να βοηθήσω τα Σέρβια και κατά προέκταση και όλο τον νομό και όλη την περιφέρεια, είπα ναι. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή αναπόφευκτο. Δεν μπορούσα να πω όχι. Ναι. Πότε πιστεύετε ότι τα δυνατά σημεία της ανατροπής δημιουργίας, ποια είναι κατά τη γνώμη σας? Το πιο δυνατό στοιχείο είναι η δημοκρατική αίσθηση που έχουν όλοι, εκτός του κύριου Καρυπίδη, και όλοι οι συνυποψήφοι, που είναι πολύ βαθιά ριζωμένοι μέσα τους. Καταρχάς, ο τρόπος με τον οποίο γνωριστήκαμε και με επέλεξη ήταν απόλυτα δημοκρατικός. Είχαμε μια συζήτηση εφ' όλης της ύλης
δέχτηκε όλα αυτά που είπα, ακόμα και αν ας πούμε δεν ήταν όλα σωστά ή αν δεν ταυτιζόμασταν σε όλα, αλλά πιστεύω ότι ο ένας είδε στον άλλον ένα σκεπτόμενο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο βαθιά δημοκρατικό που ξέρει να ακούει και να σέβεται την άποψη του άλλου. Πιστεύω ότι αυτό κυρίως χαρακτηρίζει αυτή την ομάδα, θα την έλεγα, ανθρώπων. Γιατί λοιπόν, μάλλον να πάμε λίγο στο κομμάτι του πολιτισμού, μιας και πριν είπατε έτσι ένα-δύο, μάλλον προσπαθήστε να αναπτύξετε λίγο το όραμα που έχετε για την περιοχή. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, γιατί μια σύγχρονη περιφερειακή ενότητα πάντα επενδύει στον πολιτισμό και έτσι πρέπει να είναι. Εσείς τι θα προτείνατε στην περίπτωση που εκλεγείτε, στην περίπτωση που εκλεγείτε περιφερειακή σύμβουλος, πού θα κατευθύνετε, ποιες είναι οι προτάσεις, ποιες οι σκέψεις σας και το όραμά σας? Το όραμά μου είναι να υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους νέους καλλιτέχνες της περιφέρειας, όχι μόνο στην εκπαίδευση, τη μουσική εκπαίδευση και γενικότερα στις τέχνες, αλλά και να δημιουργηθούν σε συνεργασία με τους φορείς τέτοιες καταστάσεις, φυτώρια, ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να πάρουν επαγγελματική εμπειρία, να κάνουν το βιογραφικό τους και να κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε αυτό που έχουν επιλέξει να ασχοληθούν. Γιατί ξέρετε, η τέχνη στην Ελλάδα πλέον έχει πολύ ψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Αυτό που δεν έχει όμως, και επίσης έχει και ας πούμε, τη λυρική σκηνή, έχει ορχήστρες σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτό που δεν έχει είναι το να χτίσει τον άνθρωπο ο οποίος τελειώνει τις σπουδές του και θέλει να γίνει επαγγελματίας. Mm. Αυτό υπάρχει μια τεράστια τρύπα στην Ελλάδα. Και πρέπει αυτή την τρύπα να τη γεμίσουμε με τέτοιες ευκαιρίες. Όχι μόνο για τους τραγουδιστές της όπερας, για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον πολιτισμό. Αυτό το πράγμα δηλαδή πρέπει να το πάρουμε πάνω μας και σαν περιφέρεια και σαν ιδιώτες. Πρέπει να δημιουργήσουμε, όπως κατάφερα, δημιούργησα και εγώ με τον Φίλιππο στην Θεσσαλονίκη, τις ειδικές αυτές συνθήκες, ώστε τα παιδιά, οι νέοι καλλιτέχνες, και μιλάω για τους νέους γιατί αυτοί χρειάζονται πιο πολύ τη βοήθειά μας, να μπορέσουν να αρχίσουν να δουλεύουν, να πάρουν την εμπειρία τους, να πάρουν το βιογραφικό τους και να μπορέσουν να ανοίξουν τα φτερά τους και να τους υποστηρίξουμε για να ανοίξουν τα φτερά τους και να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε και να γίνουν επαγγελματίες σωστοί. Γιατί η τέχνη είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Ναι. Και είναι και πολλά παιδιά τα οποία θέλουν όντως και πολλές φορές δεν υπάρχουν και κατάλληλες συνθήκες για να το φυτώρει, όπως λέτε κι εσείς, για να φυτρώσει και να ανθίσει, το ταλέντο τους. Και φυσικά καταλαβαίνετε, δηλαδή να στρέψουμε και λίγο τα βλέμματα από έξω προς τα μέσα, πώς έγινε τώρα με τον Πλάση τον Ντομίνγκο. Mm. Και άλλοι άνθρωποι έχουν διαφρυνθεί και άλλοι άνθρωποι έχουν κοιτάξει το έργο μας. Πάρα πολλοί νέοι καλλιτέχνες έχουν έρθει στην Ελλάδα και στις δράσεις μας. Όπως έχουν έρθει και στην Κοζάνη στο παρελθόν, στα σεμινάρια στον Κέρτσο και άλλους και στο φεστιβάλ σας. Να έρθουν αυτοί προς τα εμάς, να μάθουν από εμάς, να μας αφήσουν χρήματα, γιατί όχι. Να καταλάβουν ότι η Ελλάδα παράγει πολιτισμό. Όχι μόνο να το λέμε ότι η ιστορία μας είναι ο πολιτισμός, να παράγουμε τώρα πολιτισμό. Πολύ σημαντικό. Οπότε, για ποιο λόγο να ψηφίσει κάποιος ανατροπή δημιουργία? Για το λόγο αυτό που είπα πριν, ότι είναι μία ομάδα, δεν θα το πω παράταξη, είναι μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά έχουν αγάπη και βαθιά αίσθηση της δημοκρατίας. Ζούμε σε πάρα πολύ περίεργους καιρούς. Ζούμε σε καιρούς που μιλάμε και παρεξηγιόμαστε. Ζούμε σε καιρούς που υπάρχει μια διχόνοια μεταξύ των Ελλήνων. Και εγώ ζορίστηκα πολύ αυτούς τους τελευταίους μήνες. Αλλά επειδή έμαθα να σκέφτομαι λογικά και δημοκρατικά, κάποια στιγμή βρήκα πάλι, ξεθόλωσα και βρήκα εστίασα εκεί που πρέπει να εστιάσω. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα πραγματικά είναι βαθιά δημοκρατική και αυτό χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ανθρώπους που να ξέρουν να συζητάνε, να σέβονται την άποψη του άλλου και ανθρώπους που, ας πούμε, στην επαφή τους με τον πολίτη, να μπορούν να του εξηγήσουν με αγάπη πάνω απ' όλα. Γιατί χωρίς αγάπη ο άνθρωπος δεν ακούει και δεν δέχεται καμία πληροφορία. Mm. Με αγάπη να του εξηγήσουν πώς έχουν τα πράγματα και τι πρέπει να κάνουμε ως λαός ενωμένοι. Γιατί ο Έλληνας έχει και αυτό το κακό της διασπαστικότητας, ας πούμε. Ενωμένοι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις όποιες δυσκολίες φέρει ο καιρός αυτός. Δυστυχώς. Και την κυρία Δημοπούλου Μωδινός, γιατί να την ψηφίσω? Ελπίζω να με αγαπήσουν καταρχάς. Δεν μπορώ να πω γιατί. Η στιγμή της ψηφοφορίας και όταν μπαίνει κάποιος και ψηφίζει στην κάλπη είναι ιερή. Να ψηφίσουν αυτό που τους λέει η καρδιά τους. Εγώ αυτό που μπορώ να πω από τη μεριά μου είναι ότι έχω αποδείξει τόσα χρόνια στην Ελλάδα ότι μπορώ να παράγω έργο πολιτισμού. Και ο πολιτισμός, ξέρετε, όπως λέω, είναι η κάθε σκέψη και πράξη αγάπης που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Και η τέχνη κάνει απλά μια καταγραφή. Καταγράφει αυτή την αγάπη στην αιωνιότητα. Εγώ λοιπόν είμαι εδώ για να είμαι κοντά στους ανθρώπους, όπως είμαι τόσα χρόνια από τότε που επέστρεψα στην Ελλάδα, και να βοηθήσω τα παιδιά τους κυρίως, γιατί ξέρω ότι κάθε άνθρωπο τον πονάει το παιδί του κυρίως. Mm. Να μπορέσει να πατήσει στα πόδια του
σε αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο που διατρέχουμε και μας ζορίζει όλους. Mm-hmm. Και δεν είναι τόσο το οικονομικό κομμάτι, όπως σας είπα. Είναι να μπορέσω να εμπνεύσω και να, κυρίως μέσω της αγάπης και των έργων που έχω κάνει, αλλά να εμπνεύσω τα νέα παιδιά, να τους δώσω την ελπίδα ότι γίνεται, πραγματικά γίνεται, αν το θέλει κάποιος, να βρεις τρόπους και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Και καμιά φορά, ξέρετε, και οι πιο δύσκολες καταστάσεις δημιουργούν νέες ευκαιρίες. Ναι, βέβαια. Οπότε, εγώ είμαι εδώ για να δείξω αυτόν τον δρόμο. Κυρία Δημοπούλου Μωδινό, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα στην ώρα αιχμής. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Ευχαριστώ και καλό Πάσχα σε όλους. Καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω πολύ και εσάς που μείνατε μαζί μας έως και αυτή την ώρα. Εμείς ραντεβού αύριο 3 με 4. Γεια σας. Μάλλον το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και αύριο 3 με 4. Γεια σας. Καλό απόγευμα.